Ναι, ο πρόεδρος ήρθε χθες στο νησί μας, είχε να έρθει αρκετά χρόνια, έχει πολύ καλές εντυπώσεις, πήγε τη βόλτα του σήμερα, τον είδα εγώ και το πρωί, συζητήσαμε για τα νέα της ομάδας, μάθαμε τα νέα από πρώτο χέρι, παρέα στο νησί, προσπαθούμε να τον κρατήσουμε και αύριο να μείνει έτσι να δει ακόμα περισσότερα μέρη από το νησί μας. Είναι χαρούμενος, είμαστε όλοι οι φίλοι αθλητσάκ χαρούμενοι γιατί η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι μια μάζοξη φίλων. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία Τετράδη που μας κάλεσε στο ξενοδοχείο φέτος. Είμαστε όλοι χαλαροί, πίνουμε ένα ποτό, μιλάμε με τον πρόεδρο. Είναι πολύ απλός άνθρωπος, πολύ ευγενικός και ωραίος άνθρωπος. Έχει μια καλή κουβέντα να πει με όλους τους ανθρώπους. Και είναι πραγματικά χαρά μας να τον έχουμε εδώ και τιμή μας να τον έχουμε εδώ. Είναι ένας σπουδαίος επιχειρηματίας και μεγάλος παράγοντας του ποδοσφαίρου. Οι φιλαθλοί έχουν ιδιαίτερη χαρά. Είναι και η πρόκληση του Champions League αλλά και το νέο γήπεδο. Είναι όλα συνδυαστικά βέβαια γιατί ελπίζουμε του χρόνου να μπει η ΑΕΚ στο δικό της το γήπεδο. Το συζητήσαμε και με τον πρόεδρο. Τα έργα προχωράνε κατ' ευχή. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν να πηγαίνουν έτσι. Πιστεύουμε σε 14-15 μήνες από τώρα να παίξει η ΑΕΚ στο γήπεδό της. Είμαστε όλοι χαρούμενοι, είμαστε όλοι ευχαριστημένοι με την εξέλιξη και ελπίζουμε σε ανάλογη συνέχεια να μπορέσει να μπει και να προχωρήσει κι άλλο στο Champions League ΑΕΚ και με ό,τι αποφέρει αυτό για την ομάδα και οικονομικά ωφέλη και ακόμα καλύτερους παίχτες, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας. Τι σας είπε ο κ. Μελισσανίδης για το νησί της ακίνητους, μοιράστηκε κάτι μαζί σε ένα μισή? Είπε ότι έφαγε πολύ ωραία χθες το βράδυ σε ένα εστιατόριο στο Βασιλικό. Σήμερα κάνει το μπάνιο του σε διάφορα σημεία στο νησί. Είναι πολύ ευχαριστημένος και το σκέφτεται σοβαρά μήπως τον κρατήσουμε άλλη μια μέρα, μήπως μείνει και αύριο στο νησί. Και θέλει να γνωρίσει κι άλλους φίλους της ΑΕΚ. Εισπράττει αυτή την αγάπη από τον κόσμο, όπου και να πηγαίνει φυσικά. Γιατί είμαστε πολλοί ΑΕΚτζίδες και εμείς μην το λένε, τέλος πάντων αρκετοί από αυτούς. Αλλά γενικά είναι πολύ ευχαριστημένος και του αρέσει. Του αρέσει και μου έδωσε την υπόσχεση ότι θα έρθει πάλι σύντομα στο νησί. Αν και ακόμα και αν φύγει αύριο, θα έρθει πάλι σύντομα. Εγώ είχα την τύχη να τον δω και στο γήπεδο, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έχουμε γνωριστεί από πιο παλιά. Ένας άνθρωπος πραγματικά σπουδαίος και απλός και όμορφος άνθρωπος. Μια γιορτή, πραγματικά είναι τιμή που είναι στο νησί μας ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο κ. Μελισσανίδης. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά που φιλοξενώ τους φιλάθλους. Άλλωστε ο πατέρας μου ήταν ΑΕΚ, εγώ είμαι ΑΕΚ, οπότε είναι ιδιαίτερη χαρά και γι' αυτό. Thank you.